στο προηγούμενο επεισόδιο της Βίλας Αμαρτία. Τώρα που είμαι έγκυος, νιώθω μία λιγούρα. Πήγαινε σε παρακαλώ να μου φέρεις μία μερίδα μουσακά χωρίς μελιτζάνες, μία σαλάτα με κοινόα και ένα χυμό ανανά με φλίδες παρμεζάνας ή μήπως εννοούσα μία σαλάτα με φλίδες παρμεζάνας και ένα χυμό ανανά με κοινόα. Μα τι 40 εκκλησιές και που θες να βρω εγώ μαγαζί που να τα πουλάει όλα αυτά. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ καλό εστιατόριο. Στην Κερατέα! Ή θα μου δοθείτε και θα συνεχίσετε να είστε ο so hot and sexy δραπλικός παύλα ηλεκτρολόγος, παύλα pool boy, παύλα γιατρός της Βίλας Αμαρτία, ή θα μείνετε πιστός στη γυναίκα σας και θα φτιάχνετε και πάλι φλωτέρ στα σεπόλια για 40 ευρώ χωρίς απόδειξη. Α! Και τώρα που το σκέφτομαι, τα 40 ευρώ είναι μια εξωφρενική τιμή για αλλαγή φλότερ, εντάξει! Είναι 12 το μεσημέρι, ώρα Εκάλης, και η δούκισσα αιμονικού μου Ταστάζη, τρίτη σύζυγος του ζάπλου του έμπορου ροδάκινων Λευκής Αρκός, Αμαντέους μου Ταστάζη του τρίτου, ξεκουράζεται στη Βίλα Αμαρτία. Καθώς προσποιείται ότι έχει λιγούρες επειδή είναι έγκυος, έχει στείλει τον σύζυγό της να φέρει μουσακά από την Κερατέα. Μα πού πήγε αυτός ο άνθρωπος, ακόμα να γυρίσει από την Κερατέα? 10 λεπτά είναι με το ελικόπτερο. Αμαντέους, γύρισες. Ελπίζω να μην κρύωσε ο μουσακάς. Το ξέρεις ότι δεν μπορώ να φάω με τίποτα την κρύα μπεσαμέλ. Αυτό ήταν Dr. Elvis! Μπρίφτη! Θα γίνετε επιτέλους δικός μου! Μα τι λέτε, Δεσποινής και Σατανά, Ευθελιά! Δεν είναι πρέπον αυτό! Είμαι ο οικογενειακός γιατρός σας, παύλα σώταν σεξι υδραυλικός σας, παύλα pool boy, παύλα ηλεκτρολόγος! Τελεία και παύλα! Dr. Elvis, Μπρίφτη! Είστε ταύλα! Ή θα πάρετε εμένα ή το επίδομα ανεργίας. Τι προτιμάτε, Δόκτωρ Elvis? Μπρίφτη! Άννα Μισελ Σπυριδόγκονα, πώς μπαίνετε έτσι μέσα? Δεν χτυπάτε και καμιά πόρτα? Πόσες φορές πρέπει να το πω πια? Δεσποινή σκίτσα, Δανάη Φτελιά. Το ιατρείο του Δόκτωρος Elvis Μπρίφτη, όπως και η υπόλοιπη Βίλα Αμαρτία, έχει πόρτες! Συγγνώμη, τι κάνετε εκεί με τον δόκτωρο Μπρίφτη? Ο δόκτωρ Elvis Μπρίφτη με εξέταζε. Νιώθω κάτι κομμάρες τελευταία. Αλλά εντάξει, τώρα είμαι μια χαρά. Σας αφήνω, γεια σας! Πώς
πολύ βιαστική έφυγε η Δεσποινής Κίτσα Δανάη Φτελιά. Δόκτωρ Πρίφτη, αν έχετε χρόνο, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το θέμα της εγκυμοσύνης της κυρίας Δούκισσας Αιμονικού Μουταστάζη. Δόκτωρ Έλβις Πρίφτη, είστε καλά? Αφήστε με πια! Έκανα ένα μικρό λάθος. Μπέρδεψα τις εξετάσεις της κυραδούκισσας με του σκύλου της, του ταβό. Δόκτωρ Πρίφτη, τι εννοείτε? Θέλετε να πείτε ότι η κυρία Μουταστάζη δεν είναι έγκυος? Καλά ακούσατε, κυρία Άννα Μισελ Σπυριδόγκονα. Η κυραδούκισσα δεν είναι έγκυος. Το μοναδικό ιατρικό λάθος που έχω κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Εκτός από αυτό που διέγνωσα δάκο και μου χρήτησα σε έναν Άγγλο τουρίστα από το Φαλιράκι τότε. Απίστευτο. Δεν είναι απίστευτο. Μου είχαν φέρει στο εργαστήριο αντί για αίμα, ελαιόλαδο. Δεν έφταιγα εγώ. Ω Θεέ μου! Πρέπει να μιλήσω οπωσδήποτε με τον κύριο Αμαντέους. Σε θέλω, Δούκισσα. Ήρθα αμέσως μόλις έμαθα ότι έμεινες έγκυος, σε τρίδημα από μένα. Μα πώς έγινε κάτι τέτοιο, αφού προσέχαμε? Μα τι λες! Ξεχνάς εκείνη την ξέφρενη βραδιά που μεθύσαμε στο πάρτι των φίλων της Τρόικας, στο παράρτημα του Παμπάλαιου, ψυχικού. Ψυχικού. Άνε! Α, όχι, συγγνώμη, σε τελείς αυτό. Τότε που με είχες ξεμοναχιάσει στην κρεβατοκάμαρα του Προέδρου. Α, ναι. Τότε που παραλίγο να μας πιάσει τα πράσα η σύζυγός μου, η Σουηδέζα Καλονή, Ούρσουλα Instagram. Από τότε όμως... δεν μου ξαναμίλησες. Δούκισσα, πες μου, το να πατάς τον άντρα σου είναι συνηθισμένο? Το να πατάς τον εραστή, πού το έχεις δει γραμμένο? Τελικά δεν είχανε μουσακά χωρίς μελιτζάνες και σου πήρα παστίτσιο χωρίς κιμά. Αμαντέους. Αμαντέους. Ήχα! Δεν έχει άλλο.